Εύχομαι υγεία σε όλους και προσοχή ποιον και ποιους ψηφίζουν. Όταν ακούω από εδώ και πέρα πατριωτικό κόμμα, θα σηκώνω τα χέρια ψηλά και θα κρύβομαι. Μάλιστα. Θα λέω Παναγία μου, κάτι θα μου τύχει. Σας ευχαριστώ κύριε Μελλονάκη. Τα πρόβατα! Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε, ορίστε. Like source, trust me bro. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τη, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε, εδώ μέσα είναι. Νιώθω Θεός και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Το βιβλίο του Αγγέλου Σακέτου, το χειρόγραφο του Ιησού, κοστίζει 20 μόνο ευρώ. Περιττό να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Ένα βιβλίο το οποίο έχει προξενήσει το ενδιαφέρον της εκδοτικής βιβλιοαγοράς και γενικώς αγοράς βιβλίου. Και πάω γρήγορα στα ερωτήματα. Ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω Θεός και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Ιστορικές και αρχαιολογικές αποδείξεις του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης για την αυθεντικότητα του Αγίου Μανδυλίου και να το δείξουμε λίγο. Το αναφέρεται στην οθόνη αυτό που δείχναμε προηγούμενες παρακαλώ. Και της επιστολής του Κυρίου προς τον Άβγαρο, καθώς και πώς η ιερά μορφή του Κυρίου που υπάρχει στις εκκλησίες μας είναι αυτή που είδαν ως τον έζησαν από κοντά στα χρόνια που ο Χριστός περπάτησε στη γη. Αυτά όλα αυτές οι συγκλονιστικές αποδείξεις υπάρχουν μέσα στο τρέχον βιβλίο, στο νέο βιβλίο το του πολυγραφωτάτου Αγγέλου Σακέτου, το χειρόγραφο του Ιησού. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Παραμιλάνε όσοι το έχουν πάρει, διότι ο Άγγελος Σακέτου αποδεικνύεται μεγάλος επιστήμων. Κατά κάποιον περίεργο τρόπο, αυτό το οποίο όλοι χρησιμοποιούν ούτως ώστε να προσάψουν στον Κυριάκο Βελόπουλο, μπορεί να έχει μία βάση. Ήρθε μια οικογένεια, η οικογένεια Σόρα, και δίνει στο ελληνικό δημόσιο ομόλογο αξίας 670 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινό αντίκρισμα. Κατά κάποιον περίεργο τρόπο, αυτό το οποίο όλοι χρησιμοποιούν ούτως ώστε να προσάψουν στον Κυριάκο Βελόπουλο, μπορεί να έχει μία βάση. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που την ψάχνω εδώ και πάρα πολλές μέρες και θα πω το εξής. Έχει βασιμότητα. Η ιστορία έχει βασιμότητα, πιστέψτε με. Μπορεί να έχει μία βάση. Έχει βασιμότητα. Η ιστορία έχει βασιμότητα, πιστέψτε με. Τα πρόβατα! Χειρόγραφα που αφορούν επιστολές του Ιησού υπάρχουν στα μοναστήρια. Λύστε με αυτήν την απορία. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα αυτό πάνω ακριβώς. Σε αυτό το ζήτημα. Καταρχήν δεν υπάρχουν χειρόγραφα με την έννοια την οποία το εννοεί ο κόσμος. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πράγματι επιστολές, τις οποίες κάποιος εξέδωσε σε βιβλίο και τις έχετε παρουσιάσει. Αυτό είναι όλο το θέμα. Άρα υπάρχουν. Δηλαδή, όντως στο μηνέο του Αυγούστου, όντως στις 16 του μηνός, όντως ένας βασιλιάς λέγεται ότι έστειλε επιστολές στον Ιησού και σύμφωνα με το συγκεκριμένο βιβλίο της Εκκλησίας ο Ιησούς του απήντησε βάζοντας μαθητή του να γράψει επιστολή που του ανταποκρίνεται και αυτό συνέβη 2-3 φορές. Του έστειλε, απάντησε. Του έστειλε, απάντησε. Τι να πω. Όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας και θέλετε να την οξύνετε, να την φτιάξετε, να την μεγαλώσετε, να την επαναφέρετε, να θυμάστε τα πάντα και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Πλαστά μονταρισμένα βίντεο. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Για τα πρόβατα! Και όπως σας υποσχέθηκα, ανέτρεξα στο μηνέον της Εκκλησίας, υπάρχει και online, πήγα στις 16 Αυγούστου και η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας προς τα κάτω υπάρχει μία αναφορά η οποία λέει το εξής. Εγώ ξέρω για μία επιστολή του Χριστού στον Άβγαρο, τον τοπάρχη της Εδέσης. Ότι σε κάποια στιγμή ένας ειδωλολάτρης βασιλέας της Έδεσας, Έδεσα, Σαν Λιούρφα, ιστορική
Συρία, τώρα κομμάτι της Τουρκίας που χάθηκε περίπου την εποχή και της δικής μας μικρασιατικής καταστροφής. Η Έδεσσα ή το μία πόλη στη Μέση Ανατολή, στη Συρία δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Πόλη σήμερα της Τουρκίας, ιστορικά Συρία, τότε ειδωλολάτρης βασιλιάς, ο οποίος όντως γράφει το μηνέον της Εκκλησίας, στέλνει επιστολή στον Ιησού και ο Ιησούς του απαντά βάζοντας μαθητή να του γράψει. Και αυτό συμβαίνει 2 ή 3 φορές. Εκεί ήταν ο Αύγαρος, το πάρχης της Εδέσης, και τα χρόνια του Χριστού, ο οποίος ήταν ο άρρωστος και έστειλε έναν αυλικό να δει τον Χριστό για να τον παρακαλέσει να έρθει με μία πρόσκληση στην Έδεσσα για να τον θεραπεύσει. Ο Χριστός δεν πήγε, αλλά του έστειλε μία επιστολή, την οποία διέσωσε ο επίσκοπος Κεσαρίας. Αυτό το βρίσκουμε για πρώτη φορά μέσα στο βιβλίο του Ευσεβίου Κεσαρίας στην Εκκλησιαστική Ιστορία, όπου όντως μνημονεύει την επιστολή που έχει ο Ιησούς Χριστός και συγκεκριμένα μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του τότε τοπάρχη της Εδέσης Αυγάρου και του Ιησού Χριστού. Κοντολογής, επειδή ήταν άρρωστος ο Αύγαρος, στέλνει με τον γραμματέα του Ανανία μια επιστολή στον Ιησού Χριστό για να τον ζητήσει, να του ζητήσει τη βοήθειά του και να τον κάνει καλά, να τον θεραπεύσει δηλαδή. Ο Ιησούς Χριστός του απαντά ότι δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουμε και τον χρόνο να πούμε τι ακριβώς αναφέρονται. Και τι αναφέρουμε στο βιβλίο. Βεβαίως όλα μνημονεύονται και όλα καταχωρίζονται και όλα καταχωρούνται με τον τρόπο τον οποίο εμείς έχουμε βρει για να τα βάζουμε μέσα στο βιβλίο μας. Πέραν όμως αυτού, ο Ιησούς Χριστός στην επιστολή του αυτή, αφού του απαντά ότι δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι στο στάδιο της αναλήψεως. Του λέει θα σου στείλω τον μαθητή, έναν μαθητή να σε κάνει καλά και πήγε πράγματι ο Θαδαίος και τον έκανε καλά. Μία μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας και είναι και μεγάλος συγγραφεύς ιστορικός. Διεσώθη αυτή η επιστολή η οποία ευρέθη στο γραμματοφυλάκιο, δηλαδή στο αρχείο το κρατικό της πόλεως της Εδέσης. Δεν νομίζω ότι ο θόρυβος ο οποίος έχει εγερθεί ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Λίγο. Το βιβλίο του Αγγέλου Σακέτου, το χειρόγραφο του Ιησού, κοστίζει 20 μόνο ευρώ. Συνεπώς, μπορεί κανείς να κάνει επίκληση σε επιστολές του Ιησού. Αν θεωρήσουμε ότι ο Χριστός είχε κάποιον ως γραμματέα, δηλαδή δεν καθόταν μόνος του να γράψει μία επιστολή και να την στείλει, εάν θεωρήσουμε ότι προφανώς θα ήταν χειρόγραφες αυτές οι επιστολές ή η αναπαραγωγή τους, κατά κάποιον περίεργο τρόπο αυτό το οποίο όλοι χρησιμοποιούν ούτως ώστε να προσάψουν στον Κυριάκο Βελόπουλο, μπορεί να έχει μία βάση. Έχει βασιμότητα. Η ιστορία έχει βασιμότητα, πιστέψτε με. Like source, trust me bro. Εύχομαι υγεία σε όλους και προσοχή ποιον και ποιους ψηφίζουν. Όταν ακούω από εδώ και πέρα πατριωτικό κόμμα, θα σηκώνω τα χέρια ψηλά και θα κρύβομαι. Μάλιστα. Θα λέω Παναγία μου, κάτι θα μου τύχει. Σας ευχαριστώ κύριε Μελωνάκη. Πώς το βλέπεις το πράγμα, Δημήτρη? Επειδή είμαι Λάκων, ναι. Θα το πω με δύο λόγια. Ναι. Γάμισε τα. Να παίζει ο καθένας το όργανό του, τέλος πάντων. Γάμισε τα. Μαλακίες. Οργανωθείτε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Χαίρετε.